Cosa? Albero bello. Marta, povera. Ρήγματα τρούλων στην περιφέρεια του χωριού. Δεν είναι μόνο στο Άλμπερο Μπέλο δηλαδή θα συναντάει κανείς αυτές τις τυπικές κατασκευές, αλλά από εκεί και μετά και στην ευρύτερη περιοχή και σε άλλα χωριά, είτε σαν ναυθετικές κατασκευές είτε σαν προσθήκες όπως εδώ σε ένα που είδαμε για κοσμητικά στοιχεία. Είχαμε ένα ωραίο σηκί, θα το ακούσουμε μετά όμως πηγαίνοντας για τον Μπάρι. Τώρα επειδή φτάνουμε στο Άλμπερο Μπέλο να σας πω δύο πράγματα και πώς θα κινηθούμε εδώ. Λοιπόν, θα πούμε καταρχήν να συγκλήσουμε τα πρακτικά. Παραμένει γύρω στα 500-600 μέτρα έξω από το χωριό, έξω από το κέντρο μάλλον, εκεί που ενδιαφερόμαστε εμείς να πάμε, για να δούμε την συνοικία, για θεαυτού συνοικία, την παραδοσιακή συνοικία των τρούλων. Γιατί το Άλμπερο Μπέλο δεν είναι μόνο οι τρούλοι, υπάρχουν και σπίτια κανονικά. Και περνάει τις 10.000 κατοίκους, για να σου δώσω να το καταλάβετε αλλιώς. Υπάρχει λοιπόν το Ριόνε Μόντι, δηλαδή η συνοικία Μόντι, μοντάνια, βουνό δηλαδή, στο λόφο, όπως βλέπουμε στο χωριό αριστερά, που είναι η παραδοσιακή, το ιστορικό κέντρο, είναι η συνοικία των Τρούλων. Αλλά υπάρχουν και άλλα σπίτια από την άλλη πλευρά. Για να πάμε μέχρι εκεί λοιπόν, ή θα περπατήσουμε από το πάρκινγκ με τα πόδια ή θα πληρώσουμε ένα ευρώ εισιτήριο να μας πάνε κάτι πουλμανάκια που έχουν εκεί. Ό,τι νομίζετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πούλμα θα παραμείνει εκεί στο πάρκινγκ και εκεί θα γυρίσουμε πάλι όποιο τρόπο από τους δύο επιλέξουμε. Για ευθεία είναι και μπαίνουμε από το πάρκινγκ στο κέντρο της μικρής αυτής πόλης.